Εσείς, κύριε Κατσότη, από την προανακριτική έχετε βγάλει συμπέρασμα. Καταρχήν, σέβομαι αυτή τη συζήτηση. Συμμετέχετε. Βεβαίως. Είναι στην επικαιρότητα. Αλλά όμως. Όχι, λέω ο ίδιος. Α, ο ίδιος. Αν είστε μέλος. Όχι, δεν είμαι μέλος. Σέβομαι λοιπόν τη συζήτηση. Το ειδικό θέμα αυτό είναι και στην επικαιρότητα. Αλλά ο λαός μας τι λέει. Εδώ ο κόσμος χάνεται, βαρκούλες αρμενίζουν. Ναι, το λέει και κάτι άλλο επίσης. Εντάξει, ναι. Το λέει και κάτι άλλο. Λέμε αυτό που είναι. Το πιο ελαφρύ. Το πιο ελαφρύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Μπορεί σήμερα να ξεδιαλυθεί το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Εσείς θα μας πείτε. Τι έχετε καταλάβει. Όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν υπάρχει. Συμφωνώ μαζί σας. Από τη μία λοιπόν, εδώ την προηγούμενη περίοδο είχαμε μπροστά τα πολιτικά πρόσωπα, αυτά τα 10 που είπατε. Τώρα έχουμε άλλα πολιτικά πρόσωπα και γυρνάει γύρω-γύρω η συζήτηση από εκεί. Αποπροσανατολίζει και εκφυλίζει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε πράγματι να διερευνηθεί σε βάθος. Και υπάρχει σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο, υπάρχει. Αυτό όμως πλέον, όλοι το δέχονται αυτό. Τι. Το μήνυμα το οποίο περνάει είναι ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, ούτε αυτό πρόκειται να διελευκανθεί, ούτε το επόμενο. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Ούτε το προηγούμενο. Λέω ότι ότι το πολιτικό σύστημα. Αυτό που λες, δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί, οπότε οκ. Κυρία Ζαρακέλη, λέω ότι το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να ξεδιαλύνει. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το σκάνδαλο. Γιατί ακριβώς στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους και αυτή τη λειτουργία της αγοράς. Μα είναι. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Έτσι λειτουργούν οι πολυεθνικές εταιρείες. Προσπαθούν να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών, να αυξήσουν την κερδοφορία τους μέσα από τέτοιες πρακτικές. Και αυτές οι πρακτικές δεν είναι τωρινές. Είναι εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται. Μάλιστα. Και σε αυτή την πορεία και πολιτικά πρόσωπα λαδώνονται, να το πω έτσι, και άλλοι μηχανισμοί, κρίκοι τέλος πάντων στην αλυσίδα, προκειμένου να διευρύνουν την αγορά τους. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι το εξής. Αν συζητήσουμε για το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι το φάρμακο σήμερα, ένα πανάκριβο εμπόρευμα που το στερείται ο κόσμος. Το στερείται ο κόσμος. Μας παρακολουθεί ένας κόσμος. Πόσοι είναι αυτοί. Ναι, σήμερα μου έλεγε μια κυρία, πληρώνει 100 ευρώ το μήνα για τα φάρμακά της και παίρνει σύνταξη 360 ευρώ. Πέστε μου, πώς θα βγει πέρα. Δεν βγαίνει, κύριε Κατσούλη. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το σοβαρό θέμα, το μεγάλο σκάνδαλο που δεν το αγγίζει κανένα κόμμα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το εξής. Τον κύριο οικονόμου τον περιμένουμε σε πολύ. Έχει δίκιο ο κύριος Κατσιώτης για το θέμα της τηλεπρόανακριτικής. Δεν μπορούμε να το δικάσουμε εμείς εδώ. Έλατε, ότι γεια σας, κύριε δεν οικονόμου, είναι σωστό να υπάρχει και μια τηλεπρόανακριτική επιτροπή εδώ, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί τώρα. Όμως αυτό που γίνεται, ενώ είναι απόρριτες υποτίθεται οι συνεδριάσεις της επιτροπής, έχουμε διαρροές, βολεύει αυτό, έτσι ώστε η συζήτηση να περιφέρεται γύρω από αυτά τα ζητήματα της Νοβάρτης, των πολιτικών προσώπων. Είναι γαργαλιστικά εδώ που τα λέμε και αποπροσανατολίζει έναν κόσμο από τα μεγάλα προβλήματα που είπα και προηγουμένως. Αναδεικνύεται όμως και από αυτή τη συζήτηση η δικαιοσύνη και η κατάστασή της. Και ενώ εδώ έχει τεθεί σαν θέμα και από τους δικαστές, αλλά και από το ΚΚΕ, να εκλέγεται η δικαιοσύνη, η ηγεσία τους, και όχι να διορίζεται, βλέπετε ότι αυτό δεν γίνεται αποδεκτό ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, και διορίζουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και βλέπετε ότι εδώ σήμερα λέμε αν η Τουλουπάκη έκανε αυτό, αν ο άλλος έκανε το άλλο. Και ουσιαστικά αμφισβητείτε. Αμφισβητείτε ότι ο μεγάλος τραυματισμένος από την ιστορία θα είναι η δικαιοσύνη. Είναι πολύ κακό για όλους. Υπάρχει ένα λοιπόν σοβαρό θέμα. Θέλει λοιπόν σήμερα το πολιτικό σύστημα η δικαιοσύνη να εκλέγει την ηγεσία του από ένα σώμα τέλος πάντων των δικαστών κτλ. Αυτό θα ήταν το σωστό. Θέλει να συνεχίζει να διορίζει για να μπορεί. Πρέπει να αλλάξει το σύνταγμα, για να μπορεί να υλοποιείται συνολικά. Έχετε δίκιο. Μα το σύνταγμα αναθεώρηση είναι τώρα. Ναι, ναι. Έχει γίνει πρόταση κιόλας αλλαγής αυτού του άρθρου και δεν έγινε αποδεκτό. Λοιπόν, το επί το εξής. Τότε με το ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τις προτάσεις. Να δώσουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα. Θα τελειώσουμε αυτό, κυρία Ζαγκαρέλη. Είναι ένα θέμα λοιπόν που προσανατολίζει έναν κόσμο από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία είναι μπροστά μας, είτε από την φοραφέμαξη, τη φορολιστία του ίδιου του λαού μας, είτε από την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη μεγάλη επίθεση που εξακολουθεί να δέχεται η εργατική τάξη στα δικαιώματά της, στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς, στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό που έρχεται τώρα
και ισοπεδώνει τις επικουρικές συντάξεις και συλλογικά τον κοινωνική ασφάλιση και τον χαρακτήρα. Είναι προβλήματα του τόπου. Είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν συνολικά τον κόσμο. 30 Νοέμβρη έχει μεγάλο συναντητήριο για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό είναι το θέμα και πρέπει να κάνετε συζήτηση μια μέρα για το θέμα αυτό που αφορά το Πολυτεχνείο. Να πάρουμε. Και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία που εσείς με τον Biden τα έχετε καλά με τον Biden. Η πολιτική αυτή που ακολουθήθηκε και με το ΣΥΡΙΖΑ που. Άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Πώς θα πάει ο κύριος Τσίπρας στον κόσμο όταν μείωσε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, όταν κατάργησε τον κατώτερο μισθό υιοθετώντας τον νόμο Βρούτσι, όταν τέλος πάντων η ανεργία έφτασε στα ύψη, όταν το Ταμείο Ανεργίας για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να προστατευτεί είναι στα επίπεδα, τα εξευτελιστικά επίπεδα των 360 ευρώ. Πώς θα πάει, να πει τι στον κόσμο δηλαδή. Να ακούσουμε και άρα, λοιπόν, αυτή η πολιτική και είναι που τον καθήλωσε στο Μέγαρο Μαξίμου για να υπηρετήσει ακριβώς τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις ανάγκες του. Καλό το σήμα, κύριε Παπαγιάννη. Αλλά το σήμα όμως αυτό, το σήμα αυτό δεν θα γλιτώσει από τη δίνη των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων ούτε τη Μακεδονία ούτε την Ελλάδα. Και ήδη σήμερα ο Άιατ στην Αλεξανδρούπολη μίλησε για την μεγάλη αξία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης που παραδόθηκε στους Αμερικάνους και στους σχεδιασμούς, που εδώ κινδυνεύει η χώρα μας, ο λαός μας και δεν θα μείνει ούτε προϊόν ούτε τίποτα από αυτές τις αντιθέσεις, τους αγωνισμούς, το ότι έχουμε γίνει στόχος των άλλων δυνάμεων, επειδή η Ελλάδα έχει γεμίσει βάσεις, πυρηνικά θα φέρουν στον άραξο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και βεβαίως τα προϊόντα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί που ζουν και δουλεύουν στην Μακεδονία πρέπει να προστατευτούν τα προϊόντα, αλλά όμως θα χρειαστεί να δουν και αυτή την εικόνα η οποία είναι μπροστά μας και θα πρέπει να αντιδράσει ο λαός μας συνολικά. Εδώ έχουμε μία περίοδο, αυτή την περίοδο, με ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής και αυτό φαίνεται καθαρά. Και με την άρση του ασύλου, με την κατάργησή του, και με την παρέμβαση στην ΑΣΟΕ, αλλά και με την κατάργηση δικαιωμάτων του συγκεκριστικού νόμου που πέρασε στη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του στο επενδύο στην Ελλάδα. Mm. Και με όλα αυτά, η βία και η τρομοκρατία κρατεί καλά και στους χώρους δουλειάς και σε από την κρατική τρομοκρατία. Στόχο λοιπόν τι έχει, να υποτάξει συνολικά το φοιτητικό κίνημα που αυτή την περίοδο όντως είναι γεμάτες οι συνελεύσεις στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, και τι στόχο έχουν, λοιπόν, στόχο έχουν είναι ακριβή η παιδεία. Πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες που έχουν οι γονείς για τους φοιτητές. Θα πρέπει τα πτυχία να έχουν αξία. Θα πρέπει να δουν δουλειές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπει η κυβέρνηση, κυρία Ζαρακέρη. Τα βλέπει η κυβέρνηση και θέλει να προλάβει μια ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος όπως του εργατικού κινήματος. Θέλει να καταστήλει ακριβώς αυτή την πορεία. Νομίμο ή παράνομο το. Ας κόψουμε το λουκέτο στη σχολή Μαλίσο Πρίωνο. Ακούστε, υπάρχουν καταλήψεις και καταλήψεις. Υπάρχουν καταλήψεις που γίνονται και έχουν μηνύματα συγκεκριμένα, τα οποία είναι μια μορφή πάλης που έχει αξιοποιήσει το φοιτητικό και το λαϊκό κίνημα μέχρι τώρα για να μπορεί να προβάλλει με ένταση ένα μήνυμα, μια αντίθεση ενάντια σε μια επίθεση που δέχεται. Και υπάρχουν βέβαια και καταλήψεις από ομάδες περίεργες που, αν θέλετε, σαν στόχο έχουν να ενισχύσουν την καταστολή του κράτους απέναντι στο κίνημα.